Ενώ οι προηγούμενες εβδομάδες δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, το 2024 της πηγαίνει πραγματικά πρίμα. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την προτελευταία εβδομάδα του διαγωνισμού η Απολέον. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine. Πιστεύω, έχεις και το ύφος της γυναίκας που πρόκειται να παντρέψει ένα ζευγάρι, ακόμα και από την πασαρέλα. Ναι. Τι κάνεις, Απολλών μου? Είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά, φαίνεσαι κιόλας, για να σου είμαι και ειλικρινής. Και πες μας ποιον παντρεύεις και λοιπόν, πού. Παντρεύω ένα φιλικό ζευγάρι ήταν, αλλά θέλανε έτσι να ενώσουμε τις ζωές μας. Mm-hmm. Και επέλεξαν εμένα με τον άντρα μου. Είναι ένα ζευγάρι ο οποίο αυτή είναι γκαλερίστα. Mm-hmm. Και αυτός είναι αρχιτέκτονας. Μάλιστα. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην έπαυλή του στην Κηφισιά. Ποια Κηφισιά, εδώ ή εκεί? Πού? Εννοείς στη Θεσσαλονίκη την Κηφισιά ή όχι, εδώ την Κηφισιά? Εδώ. Α, εδώ την Κηφισιά. Αυτό, και θα γίνει στην αυλή του και μετά θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο γλέντι μέσα στο σπίτι. Οπότε είπα έτσι να ντυθώ ανάλογα. Έτσι μου βγήκε. Mm-hmm. Αυτό είναι το πανοφόρι, αν θέλετε να το ανοίξω, κορίτσια. Έλα. Αυτό είναι το φόρεμα. Μετά, ας πούμε, στο σπίτι, εκεί θα το βγάλω. Θα μείνω με το μέσα. Απλά αυτό θα είμαι έξω, στην τελετή, ας πούμε. Ορίστε. Και βαθμολογήστε. Μήπως, σκέφτομαι, φταίγαν τα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας, γιατί στα βόρεια προάστια τα πηγαίνεις πάρα πολύ εντυπωσιακά. Μιλάμε τώρα, έχεις να δεις τέτοια βαθμολογία από τα κορίτσια, έχει καιρό, ναι. Πολύ καιρό, μη σου πω, έχει και 2-3 μήνες. Δεν το ναι. Πήγα τόσο μακριά, ναι, αλλά τέλος Κατερίνα, πάντων. Νιώθω ότι η εικόνα μου σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά το αισθάνομαι μέσα μου. Φαίνεται ότι το αισθάνεσαι ναι. Αυτό. Λοιπόν, Μίμη, έχεις βάλει 4. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο μου βάζει και μια ηρεμία αυτό το γκρι. Ναι. Το φόρεμα σου μέσα είναι συγκλονιστικό ναι. Και τα γάντια, τα λευκά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα τώρα. Διονυσία! Τι κάνετε, γιατί, δεν κατάλαβα. Πλάκα κάνω. Όχι πολύ. Για πες. Απολεόν μου, μου αρέσει πολύ το μακιγιάζ σου. Μου αρέσει πολύ το πανοφόρι σου, αλλά θα το ήθελα πιο χοντρό, γιατί όταν περνούσες από εδώ, έβλεπα από μέσα το φόρεμά σου, ήταν πιο χοντρό και η ποιότητα του πανοφοριού ήταν πιο λεπτή. Φαίνεται εδώ όταν περνάει, φαινόταν πολύ. Ναι. Πίσω, όταν περπατάς, κάτι φαίνεται. Τι φαίνεται. Όταν γυρίσεις πίσω. Α, σαν δαντέλα. Σαν δαντέλα. Ναι, το είδα κι εγώ. Είναι σαν ένα print. Σαν ένα από print μέσα, από πίσω. Αλλά από πίσω μόνο. Στη ζακέτα. Όχι, από πίσω όταν περπατούσες. Είναι το print του φορέματος. Ξέρεις πώς φαίνεται από εδώ όταν περπατούσες? Πώς. Σαν βρακάκι. Όχι κοφτό, σαν βρακάκι από όχι, μέσα. Παιδιά, είχε δαντέλα αυτή. Ναι, και είχες μαύρο print δαντέλα από μέσα. Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα δει την εικόνα από πίσω. Να σου για πω να την αλήθεια, θα ήθελα τα γάντια σου πιο ψηλά, να μην φαίνεται δέρμα. Μ' αρέσει που λέμε την αλήθεια. Μπορεί να κατεβάσει το πουκάμισο. Αν το κατεβάσει, θα έχει πολύ επιφάνεια όμως το πουκάμισο. Θα είναι μεγάλη επιφάνεια το πουκάμισο. Ναι. Το... Εμένα μου άρεσε το πανοφόρο σου. Το γαντάκι. Και δεν ξέρω να σου πω αν μου αρέσουν τα παπούτσια. 3,3 είναι ο μέσος όρος. Ναι. Συγχαρητήρια, μπράβο σου και καλή επιτυχία τώρα και στους τρεις τρίτες.